Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω καλά, εγώ είμαι καλά και πάμε στο βίντεο. Σήμερα θα μιλήσω για τη φιλία από απόσταση. Γενικότερα τους περισσότερους νομίζω τους ενδιαφέρει η σχέση από απόσταση, αλλά θεωρώ ότι η φιλία από απόσταση είναι εξίσου σημαντική. Και κάποιες φορές νιώθεις πολύ κοντά άτομα που μένουν πάρα πολύ μακριά από σένα. Γενικά από μικρή ηλικία χρησιμοποιώ το ίντερνετ, γνωρίζω πολλά άτομα από εκεί, έχω σχηματίσει πάρα πολλές φιλίες από εκεί μέσα. Και ενώ πάρα πολλοί το κράζουν κάπως ότι δεν είναι αληθινοί φίλοι και αυτά, ίσα-ίσα που δεν τους ξέρεις εξωτερικά. Βασίζεσαι ουσιαστικά στον εσωτερικό τους κόσμο, σε αυτά που ακούς από αυτούς και είναι πολύ ωραίο γιατί μετά τους βλέπεις από κοντά και νιώθεις τόσο ωραία. Έχω γνωρίσει πολλά άτομα μέσω ίντερνετ και κρατάμε επαφές μέχρι και σήμερα και είναι πολύ ωραίο γιατί με αυτά τα άτομα έχεις κάποια διαφορετική σχέση από ότι με τους άλλους, γνωρίζεστε κάπως περισσότερο γιατί λέτε πράγματα χωρίς να σκεφτείτε τι θα πει ο άλλος, γιατί στην αρχή δεν σας γνωρίζει. Μετά που γνωρίζεις όμως αυτά τα άτομα, νιώθεις την οικειότητα που έχεις ήδη χτίσει και είναι πάρα πολύ όμορφο. Ωστόσο, πέρα από την Ελλάδα, έχω και ιντερνετικούς φίλους στο εξωτερικό, αρκετούς, είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω. Μ' αρέσει γενικότερα να έχω μια κανονική ζωή, αλλά και μια ζωή στο διαδίκτυο. Οπότε και εκεί θα πρέπει να κοινωνικοποιούμε, να γνωρίζω άτομα, να κάνω φιλίες. Μία φίλη που έχω αγαπήσει πάρα πολύ είναι μία που γνώρισε το 11 από την Ισπανία και έχουμε βρεθεί μέχρι τώρα μόνο 2 φορές, αλλά κάθε φορά που βρισκόμαστε νιώθουμε τόσο άνετα μία με την άλλη, έχουμε πάει διακοπές μαζί, έχουμε κάνει τόσα πράγματα. Και είναι πολύ όμορφο, είναι από τα άτομα που θα στεναχωριόμουν πολύ αν έχανα. Επίσης, αυτές τις φιλίες είναι ωραίο ότι μετά από ένα διάστημα δεν μιλάς τόσο συχνά πια, αλλά όντως κρατάς επαφή. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί και ας είναι μακριά από σένα. Ότι τον έχεις, ότι θα πας να τον δείξεις, ότι θα έρθει να σε δει. Είναι ένα διαφορετικό είδος φιλίας και δεν έχετε και τις ίδιες απαιτήσεις. Δεν έχεις την απαίτηση ο άλλος να σου απαντήσει εκείνη τη στιγμή, να βρίσκεται πάντα για σένα την ίδια στιγμή που τον θέλεις, λόγω διαφορών ώρας αλλά και λόγω απόστασης. Γενικά, όσοι θεωρείτε αυτές τις φιλίες ανούσιες ή λιγότερο σημαντικές, πιστεύω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσετε, να αλλάξετε κάπως γνώμη. Και πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να κάνετε φίλους μέσω ίντερνετ. Είναι τόσο εύκολο πλέον, ειδικά με το Facebook. Μπορείς απλά να κάνεις άντε ένα άτομο που θες να γνωρίσεις, να του στείλεις μήνυμα, να μιλήσετε. Και εννοείται πως αυτές οι φιλίες δεν γίνονται απλά για να μείνουν στο διαδίκτυο. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν απλά να είστε φίλοι στο διαδίκτυο και από κοντά δεν θέλουν να βρεθείτε και τόσο. Αλλά το νόημα νομίζω είναι να μιλήσετε στο διαδίκτυο, να γνωρίσετε πρώτα εσωτερικά ο ένας τον άλλον και μετά να βρεθείτε από κοντά και έτσι η φιλία σας θα είναι χτισμένη με πιο βαθιά θεμέλια θεωρώ. Γενικά είναι κάτι που προτιμώ να γνωρίζω τον άνθρωπο εσωτερικά πριν τον γνωρίσω εξωτερικά. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την εσωστρέφειά μου κάποιες φορές, αλλά δεν το θεωρώ κάτι κακό. Αυτά από μένα, κάντε like αν και εσείς έχετε φίλους ιντερνετικούς, αν θέλετε να γνωρίσετε άτομα από το ίντερνετ και να ξέρετε πως αν θέλετε να γνωρίσετε άτομα από το ίντερνετ, εγώ είμαι διαθέσιμη, μπορείτε να μου μιλήσετε και να μιλήσουμε για το οτιδήποτε θέλετε. Και αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο.